Για προσπάθειες πραξικοπήματος έκανε λόγο η πρόεδρος της Βραζιλίας, Ντίλμα Ρούσεφ, μετά την απόφαση για αποπομπή της. Η Ρούσεφ κατηγορείται ότι παραποίησε τα στοιχεία του προϋπολογισμού για να καλύψει το αυξανόμενο έλλειμμα. Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι ο αντιπρόεδρος Μισελ Τέμερ είναι ένας από τους συνωμότες. Αν υπάρχει έστω και μία αμφιβολία για το πραξικόπημα, τη φάρσα και την προδοσία που βρίσκεται σε εξέλιξη, πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Αν υπήρχε αμφιβολία για την καταγγελία ότι ένα πραξικόπημα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν πρέπει να υπάρχει. Χθες έγινε σαφές ότι υπάρχουν οι δύο ηγέτες που ενεργούν μαζί και προσχεδιασμένα για το πραξικόπημα. Η πρόεδρος της Βραζιλίας εμέσως αναφέρεται στον αντιπρόεδρο της χώρας Μισελ Τέμερ και στον πρόεδρο της Κάτω Βουλής Εντουάρντο Κούνα. Με 38 ψήφους υπέρ και 27 κατά, η ειδική επιτροπή της Κάτω Βουλής υπερψήφισε την κατάθεση πρόταση μορφής κατά της Ντίλμα Ρούσεφ. Την Κυριακή αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Κάτω Βουλής, ενώ αν η πρόταση παραπομπής ψηφιστεί από τα 2/3 των βουλευτών, τότε αυτή θα σταλεί στη γερουσία.